Κάποιοι απλά χειροκρότησαν. Κάποιοι άλλοι έστησαν κανονική κερκίδα. Νεβότιες, ψυγεία, μαντιγραφές, με σκονάκια, χωρίς, τα πήραμε όλα, τα πήραμε όλα. Γράφεις ιστορία, με βόλια στιγμό αμυχία, με πιστά τυχία. Ημέρα ορόσημο ήταν η Πέμπτη για δεκάδες απόφυτους πλέον της νοσηλευτικής του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Μια μαδιά από εδώ παρακαλώ. Ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία, κάθε καλό και προκοπή στη ζωή τους και φυσικά τους ευχηθήκαμε και καλό καλοκαίρι λόγω της περίοδου. Μέσα σε μια κατάμεστη αίθουσα, το μεσημέρι της Πέμπτης, πραγματοποιήθηκε η τελετή καθομολόγησης του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Πώς νιώθετε? Πολύ χαρούμενοι. Τώρα η επόμενη μέρα. Λήξη. Καλή σταδιοδρομία να τις εύχομαι, να είναι καλά. Τέλεια! Τελείωσε μετά από 5 χρόνια. Περιμένουμε να βρούμε κάτι πάνω σε αυτά. Εύκολο ή δύσκολο τώρα η αγορά? Δύσκολα. Γενικώς. Δεν έχω ψάξει όμως ακόμα και δεν μπορώ να πω σίγουρα. Έχω εγγόνα. Πάρα πολύ και τις εύχομαι καλή σταδιοδρομία. Η απόφοιτη που αρίστευσε στο τμήμα της διάβαζε τον όρκο και η τελετή συνεχίστηκε με την απονομή των πτυχίων. Τελειώνοντας τις σπουδές μου σε αυτό το ίδρυμα, οφείλω και ταυτόχρονα επιθυμώ να διαβεβαιώσω ευσυνείδητα όλους τους φορείς του ΤΕΙ. Είμαι πολύ χαρούμενη. Εντάξει, δεν είναι το τέλος, είναι μια αρχή. Όλα καλά, ωραία. Η ορκομοσία έγινε παρουσία του Προέδρου του Τμήματος και φυσικά των συγγενών και φίλων των τελειόφυτων. Αυτή τη στιγμή σας δω μια ευχή από τη μεριά μου. Η ζωή όμως δεν κερδίζεται με ευχές, αυτό να θυμάστε, κερδίζεται με συντονισμό, οργάνωση και αγώνα. Μετά από πόσο καιρό? 4 χρόνια. Ικανοποίηση σήμερα? Πάρα πολύ. Η επόμενη μέρα? Η επόμενη προς αναζήτηση, θα δείξει. Η Πέμπτη ήταν μια μέρα γεμάτη χαμόγελα. Η επόμενη ωστόσο ημέρα φέρνει τη μεγάλη πρόκληση για τους απόφοιτους που καλούνται να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο το πτυχίο τους στην αγορά εργασίας.